Σύμφωνα με σερβικέ πηγέ, αποκαλύφθηκε μυστική έκθεση του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν άγνωστη στο ευρύ κοινό μέχρι τώρα και η οποία δείχνει ότι οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ στη Σερβία και το Μαυροβούνιο ρήπαναν 7 ευρωπαϊκέ χώρε, ανάμεσά του και την Ελλάδα. Ωστόσο, τίποτα δεν ήταν γνωστό στη Σερβία σχετικά με αυτή την έκθεση, η οποία περιγράφει τα ακριβή στοιχεία για τι συνέπειε των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ και δεν μεταφράστηκε καν έως ότου αναφέρθηκε στη Σερβική Βουλή από τη βουλευτή του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματο Μαρίνα Ραγκού. Οι προσπάθειε των αεροπορικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ να καταστρέψουν βιομηχανικέ εγκαταστάσεις και υποδομέ απελευθέρωσαν επικίνδυνα υλικά που μόλυναν τον αέρα, το νερό και το έδαφο. Αυτέ οι ουσίε είχαν μόνιμο αντίκτυπο στην υγεία και την ποιότητα ζωή των κατοίκων των εν λόγω χωρών από το 1999. Διαπιστώθηκε ότι η μεταφορά ρήπων από αέρα, ποτάμι και υπόγεια ύδατα επηρέασε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη εκτό από τη χώρα που δέχθηκε επίθεση, εξαπλώνοντα τη μόλυνση σε Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σκόπια και Ουκρανία. Οι συνέπειε για τη Σερβία. Αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση, στην οποία επισημαίνεται ότι ο βομβαρδισμό οικολογικά επικίνδυνων εγκαταστάσεων αποτελεί κατάφορη παραβίαση των κανόνων προστασία του περιβάλλοντο που θεσπίζονται από το πρόσθετο πρωτόκολλο τη Σύμβαση τη Γενέβη. Ένα ειδικό μέρο τη έκθεση είναι αφιερωμένο στη χρήση απεμπλουτισμένου ουρανίου, η χρήση του οποίου το ΝΑΤΟ έχει επιβεβαιώσει περίπου 31.000 κεφαλών με συνολικό φορτίο 10 τόνων. Εκτό από τι ραδιενεργέ επιδράσει το ουράνιο είναι πολύ τοξικό και ισχυρά καρκινογόνο. Τα σωματίδια οξυδίου του ουρανίου που απελευθερώνονται μετά την έκρηξη μεταφέρονται από τους ανέμους και επικάθονται στο έδαφος και τη βλάστηση. Ενώ τα προϊόντα που καταναλώνονται φλάπτουν την υγεία μεταξύ άλλων καταστρέφοντα τα χρωμοσώματα και προκαλούν σοβαρά αναπαραγωγικά προβλήματα και διαταραχέ. Η παρουσία υδρόθιου στη Βουλγαρία, διοξιδίου του Θείου και αμμονία στη Ρουμανία και διοξίνη στην Ελλάδα είναι μερικά από τα ευρήματα τη έκθεση. Η έκθεση αναφέρει επίση ότι παρόμοια στοιχεία ελήφθησαν από εμπειρογνώμονε των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι συνέταξαν τη δική του επίση εξαιρετικά τεκμηριωμένη έκθεση. Τον πόλεμο σε Σερβία και Βοσνία πληρώνουν και θα συνεχίσουν να τον πληρώνουν ολόκληρα χρόνια, χωρί να μιλά κανένα ενώ το ίδιο λαμβάνει χώρα και στην Ουκρανία από τους αντιμαχόμενους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.